Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχάς θα σας πω ότι είμαι πάρα πολλά συγκινημένη που ξαναεπικοινωνώ μαζί σας. Ειλικρινά είμαι πολλά συγκινημένη. Welcome back που λέμε και στα χωριά. Καλώς σας ήβραμε. Κάμνα μπεσαμέλ για μακαρόνια του φούρνου, διότι απόψε ραβωνιάζω τη θηγατέρα μου, το σαβουλί μου. Μάλιστα. Θυμάστε να μου γίνε πέρσι. Έκλεψε μου την ο γιος του τρισκατάρα του. Εδέχτηκα να χαρτώσουμε, είναι να μπούσε να κάνω, ήταν να πεθάνω τότε. Διότι τούτος να μου την πιάει να μου την πάρει στην Αγγλία και εγώ δεν θα ξαναφέρω την κόρη μου. Με τον τρισκατάρατο δεν θέλω να έχω καμία επαφή, καμιά κουβέντα. Η γυναίκα του, η μάμα του άντρου, η συμπεθερά μου, δεν πουλά καλή γυναίκα. Αλλά μαζί του δεν θέλω να έχω καμία κουβέντα. Τέλος πάντων, το άλλον το ευχάριστον έντυπα σας το. Η αξόρτωτη έχει 3 μήνες που πήγε στο Θιβέτ και δεν ξαναστράφηκε. Φυσικά, ο γιος μου κλαίει και οδύρεται. Αλλά να του περάσει. Να αποσπαστώ που τα χαρτώσα και να του έβρω και εκείνου μια καλή κοπέλα να τον αποκαταστήσω και να ξυκολλήσει επιτέλους που την αχάπαρε. Δόξα σε ο Θεός, επίαν ούλα μια χαρά. Πέρσι 60 επεισόδια, ούλων ανακατοχές. Φέτος θα πάσει ούλα μια χαρά. Της μάνας η καρκιά πονή, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου πουλαλώ, νιώθω τσογιώνει έτσι. Θώρα το τσιν το γιούδι μου που υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματά της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματα της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζε κάποια ένι, αλλά εμιά πελό σου σου, μια πελό απομένη. Τώρα, Αλέξη, μιζερέ, φρόζα. Καλημέρα και σε σέναν, αγάπη μου, γλυκιά μου. Α? Τίποτε, κάτι δικά μου. Που η ώρα μένει. Δεν είναι πιο καλά, μην υπόψη, ασούλα. Είστε, πάνε να ταΐσουμε και του πανίκου αρνί. Να φάει σύρος και τσοπολής του. Α, ονάρτεψη πάλι, ρε, φρόζα. Πόψε να μιλείς το άνθρωπο, λαλό σου το, α. Εν του μιλώ, καλέ. Εδέχτηκα το γιο του και γαμπρό μου, όχι με. Και με το ζόρι μου τον εδέχτηκες, φρόζα. Έκλεψε μου την κόρη μου. Και δεν θα του το συγχωρήσω ώσπου ζω. Αυτής μαζί του, εμένα δεν θα με ξαναδεί. Συγγνώμη, παπά μου. Ήφρασα. Έπια μου την κόρη μου και έφυγε. Ήρθες. Εγώ. Είναι μπος ο άντρος, ήφρασα. Σε δουλευτής εν, σε τίμιος εν, νούσιμος εν, ομονιάτης εν. Είσαι όλα τα καλά του Θεού, ήφρασα. Εγιός του πανίκου. Είναι καταλαβα, ήφρασα. Επειδή εγιός του πανίκου, γιατί πρέπει να ογκουπανίζεις πρώτα. Συστρά, έτσι να τους χαρτώσουμε. Περιμένε,
Να μην μου εξηγήσεις τίποτε. Είναι πιο σοφίου με παραλαλώ σου το. Έχει τριμήνε ρε φροσά και ακόμα τραπέζι για να χαρτώσει αν έκαμα με. Είχα δουλειές. Πελάρα που σε δέρνει. Να μου πες. Άκεψε και γέρνει να λόγω. Κιό. Το κουρτινόξυρο ρε φροσά, τώρα που γέρνει. Τι σωστό. Άγι του ρε φροσά, στο απέσει τι λέει και θωρούμε. Καλημέρα. Καλημέρα γαμπρέ. Να μόνο σου κάνω φραπέ ή καφέ. Φραπέ. Να ανοίξω ένα μπύρα ρε άντρο. Έχριζωστο με προεξημερώμα. Έξω στον κήπο, βαθιά μου, έλα. Καλημέρα, θεία μου. Καλημέρα, μάνα μου. Εν το έμαθα τον γκάζι και έκαμα τέλεια γέρι μου τον καφέ μου. Εγώ ακόμα να μάθω γενικώς. Να πάει σήμερα. Ναι. Θα περάσω από το δικηγόρο μου να βάλω τις τελευταίες υπογραφές στο διαζύγιο. Περάσαν τόσοι μήνες. Αλλάξαμε σπίτι, αλλάξαμε γκάζι. Έκαμαμε μια τσινούρκα να αρκεί. Ένα πασινούλα καλά. Με φουάσε τίποτε. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Το ξέρω, θεία μου. Απλώς σήμερα νιώθω κάπως. Δεν είναι εύκολο να τελειώνει και τυπικά ένας γάμος τόσο χρόνων. Το να πιάσεις το διαζύγιο σου και να βρεις έναν καλό παιδί να νοικοκυρευτεί σε βαθιά. Θεία να χαρείς, μην αρχίζεις πάλι. Δεν θέλω να σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Εγώ το μόνο που θέλω τώρα είναι να ηρεμήσω. Μα θέλεις να με αρχίσω, Ευαθιά μου. Είσαι νέα, είσαι κούκλα, είσαι ελεύθερη. Εν να μείνεις μόνη σου, μάνα μου. Ναι. Μεγάλο βούκο βάλει και μεγάλο λόμεμπι, Ευαθία. Έλα, άντρο μου. Κατερία, να το τέλειωνε. Θα την πίνεις, άσου να πάει δουλειά, ρε. Τώρα ξυπνίζω στη σαβούλα. Δεν θα ξυπνήσεις όλα, ρε. Είναι η πρώτη μέρα γολέγιο σήμερα. Η άντρο να εμπιάσει αψάγεματα, εντάξει. Να πιέσει τα πράγματα, τελειώσει η φετοσύνη, δεν θα εμπέρσει, ρε. Εφτωσά, τα δρόν να κάνουν του μωρού. Μα για είναι τα πράγματα. Δεν λέω, εφτωσά, απόψε είναι η αποφύτηση. Θα πάρουμε κάτι. Εκάμαμε ήδη δώρο. 4 χρόνια, επί 8.000 δίδακτρα, 32.000. Συν τα ιδιαίτερα, συν τα βιβλία, συν οι πέντες που το μόλ. 40.000 το λιότερο. Εφρόσα, είμαι πολλά συγκινημένος η ώρα της σαούλα μας. Ξέρα το, εφρόσα, ξέρα το, α. Πον καιρό που γεννήθηκε να λάβω τούν το μωρό, θα γίνει κάτι σπουδαίο. Καλησπέρα, Σαβία μου. Καλησπέρα, αγαπούλα μου. Με τι κάνεις, Ζαμί? Ήρθα να σε χαιρετήσω, γιατί θα πάω στην αποφύτηση μου πιο νωρίς. Θα αναγνώσω τον όρκο των αποφύτων. Μου ήθελα κι εγώ να κάνω ομιλία, Μυρία. Γιατί σου είπα συνέσυνα, δηλαδή. Επειδή εγώ είμαι η άριστη της χρονιάς. Ναι, αλλά εγώ ψηφίστηκα για τέταρτη χρονιά, Μυρία μου. Για τέταρτη, η πιο δημοφιλής φοιτήτρια. The most popular student. Για να είμαι εντελώς ειλικρινής, ήρθα να δω αν είσαι καλά. Ενώ ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα όσα επεράσαμε, για τη στήριξη σου και τη φιλία σου. Και θέλω να σου πω να μην τα παράτας. Μάνα μου, Μυριάν μου, τι καλός άνθρωπος που είσαι. Εγκρίμα μου είσαι φίλες. Πού είναι να πάεις και αντίθηκες τόσο όμορφα? Στην αποφύτηση. Να έρθεις να παρακολουθήσεις την αποφύτηση. Μπράβο. Έχεις επίπεδο, Σάβια. Τι εννοείς, να μην ήρθα στην αποφύτησή μου, Μυριάν μου. Την Κυριακή θα με πάρεις στα Λιβάθηκια να πάρω 3 λαμπάδες ίσια με τον πόιν της σαβούλας μας. Ετάχτηκα στους 3 ιεράρχες. Χαλάλη του μωρού, ρε Εφρόσα. Έχει 4 χρόνια που βασανίζεται. Είναι να πω καμνέ. Βασανίζεται, ρε Εφρόσα. Είναι τα δύο πράγματα, 4 χρόνια βασανίζεται το μωρό. Και αβάσματα, ξενίκια, άγχος. Χρυσοστό με ώραν ώρα. Νομίζω ότι δεν είχες μες στον το σπίτι. Σαβία μου, δεν αποφύτα σήμερα. Ούτε αποφύτω. Μάλλον του χρόνου. Άβουλα μου,
Τι λαλείς, αφού έστειλα μου και επιστολή από το κολέγιο Μεριάν μου. Ένα λεπτό να την έβρω να ζητήξω. Έλα, κόρη Αντρούλα. Τι κότσα είναι, κόρη. Του μαχαζού στη Μακαρίου. Όλοι, Αντρούλα, μεν τη στόκης πόψη, μάνα μου, και είναι ο χάσι. Ναι, παιμού, να έρθει με το εγώ σου ξανά, να έρθουμε να αρέξουμε να σε πιάμε, να σε πάρω μητά μας. Α, εντάξει, άντε, σας το καλό της εμείς ήρθα να αρέξουμε και να σε πιάμε, Αντρούλα. Άντε, κόρη, εσύ, γεια. Άκουσα καλά. Ναι ρε Φρόσα, δεν ξέρει που είναι το κολέγιο και ο φατέα μπα και χάσει ο δρόμος, καταλαβαίνεις. Άκουσα καλά, έτσι να της βουλώσει το μαγαζί στη Μακαρίου. Ναι, δώρο για το πτυχίο, λαλή. Με τα λίπης μου σας ενημερώνω ότι παρά την επιτυχία σας στις εξετάσεις, ο πρίτερης του κολεγίου αποφάσισε να εφαρμόσει τον κανονισμό περί απουσιών ως εκ τούτου. Εν όψιν των 238 ωριαίων απουσιών σας, αποκλείστε αυτομάτως από τη συμπλήρωση του κύκλου σπουδών σας στον τομέα αισθητικής κοσμετολογίας από την Γραμματεία. Μέρια μου, γράφει και κάτι δαμέ, αλλά δεν καταλάβω τι γράφει. Σαβία μου, έμεινες. Πού είναι. Ενώ, εν επέρασες. Μέριαν, αγάπουλα μου. Αφού γράφει το τσιδαμί πάνω στην επιστολή μου, σε διάβασα. Επιτυχία στις εξετάσεις. Ναι, έτσι γράφει. Σαβία μου, έμεινες που απουσίες. Έκαμες 238 ωριές απουσίες. Μα σοβαρά. Μυριάν. Δηλαδή, όντως ετοιμάζεσαι για την αποφύτιση. Ναι. Και οι γονείς σου έξω ετοιμάζονται και εκείνοι για την αποφύτιση σου. Ναι. Ουφου, τι να κάνω τώρα, πάνε το κολλήγιο. Μα πώς είναι ώρα. Καλώς τον. Ρε, σου είπα να καστράς τον Μοχάμετ και τράς κολλάσεις. Συντάμω διευθυντής είσαι, ρε. Μήτρα, δε το δρόμο που έπιασες σαβιάς για την αποφύτιση. Μπέ, μάνε καλό. Ποτέ λες το όχι. Μου λες και το πτυχίο της πόψη. Τι να κάνω εγώ τώρα. Να πάεις να πεις στους γονείς σου την αλήθεια. Καλή τύχη. Ευχαριστώ για όλα. Τι είπα ότι. Γεια σου, Μαριά μου. Γεια σου, άντρο μου. Λυπάμαι πολύ. Αγάπη μου, θεία με. Αγάπη μου, σώσε με. Τι έγινε, αγάπη μου. Γιατί λυπάται η φίλη σου. Να πάμε το δικό μας, πιέντες να σε βρουν και κάτω. Α, ένα λεπτό να ρωτήσω. Φρουσά, να πάω να πιάει άθρο, δεν μην τη σαούλα του δώσω. Θέλεις να πιάσει αντρό μας. Όχι, τα φτιώρα στην εβδομάδα χαλού. Πέτου να πιάει γλάστρα. Έρχο ακούεις, όχι φτιώρα ρε, γλάστρα να πιάει δηλαδή. Ρε αγαπούλα μου, με τα λύπης μου γράφει κιόλας επιστολή, δεν το καταλάβες. Ακριβώς, με τα λύπης του πρίτανη που ήταν να με ξαναδεί. Ρε μωρό μου, ρε μωρό μου. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνεις. Θα πάμε μπόξο να τους τα πεις. Γίνεται να κάνουμε ότι δεν συνέβησε τίποτα, να μην τους πούμε τίποτα, να πάμε κανονικά στην υποφύτηση και να τους πούμε ότι κατά λάθος ξεχάσα να με φωνάξουν να μου δώσουν το πτυχίο μου. Όχι αγάπη μου, γίνεται. Αν τους πούμε ότι τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η τελετή. Ρε μωρό μου, και του χρόνου. Του χρόνου τι? Του χρόνου που να πρέπει πάλι να πάνεις κολέγιο για πιάσεις το πτυχίο σου. Ουφου!
Και πέταξε τα ολέρια αγάπη μου και τη τσάντα και τα βάλει και τις παίρνες και το τίπιξ μου και το τίπιξ ήταν και ολοκένουργο. Ράτο, θα πηγαίνω κανονικά και θα τους λαλώ ό,τι κάνω μάστερ. Όχι αγάπη μου, όχι. Θα πάμε τώρα έξω και να τους τα πεις όλα, ναι. Τελικά πάω πέμπτο χρόνο στο κολέγιο μου. Επειδή αν θυμάστε καλά πέρσι, ο παλιάνθρωπος, ο κύριος Τόμσον, είπε μου ότι ήταν να με περάσει, υποσχέθηκε μου το παρόλο που είχα πολλές απουσίες. Αλλά τελικά δεν κράτησε την υπόσχεση του γιατί νύχι μου ένιπια στις εξετάσεις. Και σας ρωτώ, τι ήταν να πάω να κάνω, να θωρώ τις κόλλες. Γιατί εγώ βασίστηκα πάνω σε εκείνο που μου είπε ότι ήταν να με περάσει. Εν και είπε μου εμένα τότε ότι ο όρος ήταν να πάω και στις εξετάσεις. Παλιάνθρωπος! Τέλος πάντων, επειδή εγώ ακόμα είμαι φοιτήτρια και ο άντρος μου δουλεύει στον παπάκι μου και παρόλο που είναι υποδιευθυντής, δεν βγάζει αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε κι εμείς να ενοικιάσουμε ένα σπίτι μόνοι μας. Τα οικονομικά μας δεν μας το επιτρέπουν, οπότε μένουμε εδώ, στο σπίτι του παπάκι μου και της μάμας μου. Σαβούλα, έχετε να πείτε κολέγιο! Κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ σε αυτόν το σπίτι. Άντε, γεια! Φιλάκια! Καλημέρα, μπρο! Όπου να πάεις? Κολέγιο. Είναι η πρώτη μέρα σήμερα και είναι ντροπή να μην το ξέρεις. Να πάεις κολέγιο για δίπλωμα διετούς φοιτητής, ενώ εσύ έφτασες πέμπτο χρόνο. Μιλάς, σας είπα σπούδασες 7 χρόνια. Συγγνώμη, έκανα 4 χρόνια το πτυχίο μου, 2 χρόνια το MBA μου και ακόμα 1 χρόνο το δεύτερο μου μάστερ. Δικαιολογίες. Άντε, γεια. Να σου πω και κάτι. Εν είδα ποτέ να χρησιμεύω σε κάτι τα δύο σου μάστερ. Ο παπάς σου είναι να θέλει βοήθεια με καρβούνα. Ρε μαμά, δεν έχω διάθεση. Και γιατί? Τηλεφώνησε μου η Κρίστη. Είστε, πάτσε καμέντο. Ήθελα να μάθει αν είμαι καλά. Να μην την κοφτεί να της πεις. Ρε μαμά μου, είσαι 3 μήνες που έφυγε. Και ακόμα δεν πήρε απόφαση για τη ζωή της. Για μας. Ρε μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να ξαναμιλήσουμε. Δηλαδή, έρχεσαι ξαφνικά σου λαλείς μου ότι να βγάλεις εισιτήριο να πάει στο Θιβέτ. Έκλεισα ήδη, για την άλλη εβδομάδα. Και πότε επιστρέφεις? Εν ξέρω. Γεια μου, έφυγε και δεν θα ξανάρθει. Ενά ξανάρθει. Ου, ναι καλό, αφού μου σε πάνω από την κεφάλι της. Να δούμε τι κάνει τώρα από εκεί στο Θιβέτ. Να δούμε με τα Κινέζων είναι. Η Θιβετιανή είναι Κινέζη, μαμά. Είναι Γιαννής και Γιαννάκης. Ξέρεις ότι όλο το καλοκαίρι εγώ πήρα 26 λαμπάδες, έπιαν τα τάματα μου και συχάσαμε μπουλούς. Ναι, μαμά, κανεί! Τι θέλεις να σου πω δηλαδή, ότι είσαι δίκαιο? Ωραία, είσαι δίκαιο. Αλλά εγώ θέλω να ξανάρθει. Αγαπώ ότι... Ένα σου περάσει. Τέλος πάντων, έθελα να μαλώσουμε πάλι για την Κρίστιν, εντάξει? Ένα εσύ που μαλώνεις, μόνος σου. Τούτη κοπέλα δεν έκανε για λόγο σου. Εσύ είσαι στην επιχείρηση σου. Το μέλος σου, τώρα που αποκαταστάθηκε η αρφή σου, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Να κάνει κι εσύ την οικογένεια σου, τη ζωή σου. Έθελω άλλη. Να σου έβρω εγώ. Ούτε εσύ θέλω να μου έβρεις άλλη. Να σου έβρει νούνα σου. Έκανε! Έθελω να βρω άλλη. Φεύγω. Thank you.
άντε συμπέτερε. Να μαζί ζήσουν, να τους χαιρούμαστε. Να μαζί ζήσουν, Χρυσόστομε. Είναι πολλά χαρούμενος που καταφέραμε και συμπεθρέψαμε. Ναι. Παρά στον κίνο που μας εκαταράστηκε. Εσυπνάσαι ρε Βρούσα. Πάντως συμπεθερά, εγώ πάντα ελάλλοντο. Σαν τα φαγιά σου ένεση. Να σε καλά, μάρο μου. Συμπεθερά, να μπορείς να πει για σούβλα μου, α. Σαν τη σούβλα μου ένεση, α. Εν πολλά ωραία η σούβλα σου συμπεθερε, αλλά σαν το πανίκου μου τη σούβλα ένεση. Μπράβο ρε γενέκα, έλα στην υγειά μου. Εν πολλά πράγματα που σαν του πανίκου μου ένεση. Είσαι καλά. Έτσι και έτσι. Υπόγραψες. Ναι. Σου κάνω τίποτε να φάεις. Δεν έχω όρεξη. Θεία μου, πήγαινε και εσύ στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να σε ταλαιπωρώ και εσένα. Σίγουρα, μάνα μου. Ναι, θα πάω πάνω να κάνω μπάνιο και θα ξαπλώσω. Εντάξει, μάνα. Να πάω, αλλά αύριο ενάρτο πρωί-πρωί να σου ετοιμάσω τον καφέ σου, α. Άντε, κόρη μου, καληνύχτα. Καληνύχτα. Και που τα παιδιά μου θα είναι. Πε τίποτε, εν την αρφή σου που χαρτώνεις. Είσαι όπως την Μεγάλη Παρασκευή, μα δεν τσόχουμε επιταφιώνες σώμας. Δεν είμαι καλά. Αν ήταν δαμή η Κρίστη. Αν ήταν δαμή η πρώη δίθε η γενέκα σου, κάτι να πει και να με νευριάσει. Μάμα, ας συνεχίζει να πω να κάτσω αλλού, λαλώσω το. Εν έρθω να κάτσω δίπλα σου. Αγαπούλα μου, βρήκες σήμα. Ναι, μαμά μου, είμαι σε μια πόλη κοντά στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ. Πώς είσαι? Νιώθω πολύ ήρεμη, νομίζω ότι αγγίζω την Ιρβάνα. Αχ, κοριτσάκι μου, μου λείπεις. Εσύ, μαμά μου, πώς είσαι? Εγώ σήμερα υπέγραψα τα χαρτιά του διαζυγίου. Λοιπόν, μαμά μου, θέλω να ξέρεις ότι το τέλος ενός κύκλου σηματοδοτεί την αρχή ενός καινούριου. Θέλω λοιπόν να κάνεις μια ενδοσκόπηση μέσα σου και να δεις τι ακριβώς σε πληγώνει από το γεγονός ότι σήμερα υπέγραψες τα χαρτιά του διαζυγίου. Θα μαζέψεις όλες αυτές τις πληγές και θα τις αφήσεις πίσω σου, εντάξει? Ναι, κοριτσάκι μου. Και όταν είσαι έτοιμη, θα κάνεις την αρχή για έναν καινούριο κύκλο. Όποιος κι αν είναι αυτός, εντάξει? Ναι, αγαπούλα μου. Κάπως τι πάει το κουδούνι. Τέτοια ώρα. Θα τα πούμε σε 3 μέρες. Δεν μπορείς να μιλήσουμε αύριο? Λίγο δύσκολο δάμε που είμαι, αλλά υπόσχομαι ότι θα σε πάρω με την πρώτη ευκαιρία. Μάμα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Εν είμαι καλά. Και γιατί? Γιατί λύπη μου. Ποιος? Η Κρίστη. Άσχετε να με νευριάσει πάλι. Γίνεται να με μου συναφερνείς. Όχι. Άτε Γιώργο μου και στα δικά σου. Να βρεθεί και για σένα μια τύχη καλή. Κυρία Μάρο, η τύχη καλή όπως λαλείτε κι εσείς, ευρέθηκε για μένα. Είμαι με την Κρίστην εδώ και 4 χρόνια. Μα εμένα άλλα μου είπε η συμπεθέρα. Τι σας είπε δηλαδή? Ότι ήσουν με μια χάπαρη για 4 χρόνια και τώρα γίνε και μουσουλμάνα και φιεντζάφηκεσαι. Επίσης η μάμα σου είπε μου πως τώρα με κάποιον Κινέζο. Κυρία Μάρο, η Κρίστη είναι χριστιανή ορθόδοξη. Δεν άλλαξε ποτέ θρησκεία. Και δεν με εγκατέλειψε για κανέναν Κινέζο. Άκου Κινέζο! Απλά έπιε στο Θιβέτ κάποιες μέρες, κάποιους μήνες, 3 μήνες συγκεκριμένα για διακοπές. Και σας βεβαιώνω, κυρία Μάρο, ότι η Κρίστη δεν είναι αχάπαρη. Συγγνώμη, συμπεθέρα μου, εγώ δεν σου είπα ποτέ ότι είναι αχάπαρη. Α, πάλι καλά. Εγώ είπα σου ότι είναι αξόρτωτη. Μυρί. Γεια σου, Εύη. Τι κάνεις εδώ? Ήρθα για έγκριση. Ποια είναι έγκριση? Μου τηλεφώνησε και είπες μου ότι η έγκριση για το φουγάρο μου είναι έτοιμη. Α, ναι. Με συγχωρείς. Δεν είμαι καλά. Δυστυχώς όμως δεν την έχω μαζί μου. Είναι στο γραφείο μου. Τι εσείς? Τίποτα. Άντε πάλι. Τι άντε πάλι? Έχτισες το. Ποιον? Τον τοίχο. Να σε ρωτώ αφού ρωτώ σε τι έχεις και μου λάξεις. Δεν είναι σωστό να εξιστορώ στον κάθε άγνωστον το τι μου συμβαίνει. Και ποιος τώρα λέει τούτο? Κανείς. Απλά δεν το θεωρώ πρέπον. Ωραία. Κάτι συμβαίνει. Είσαι μόνη σου. Εν έχεις κανέναν να μιλήσεις και τυχαία είμαι εγώ δαμέ. Οπότε θεωρώ το πρέπον να μου μιλήσεις. Οπότε, πέμ. Τι να πω? Πέρασε μέσα μυρί. Πέρασε μέσα μυρί.
Κάποιο βράδυ μου είχες πει πως πρέπει να γεννηθήκα για σένα, μόνο για σένα. Και εγώ σε πήρα αγκαλιά και χάθηκα στα μάτια σου τα μαγεμένα, τα μαγεμένα. Κάποιο βράδυ μου είχες πει πως δεν μπορείς να ζήσεις μια στιγμή χωρίς εμένα. Κι εγώ δεν μίλησα ξανά, γιατί στα χέρια μου είχα εσένα, μόνο εσένα. Και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα. Έμεινα εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα. Έμεινα εδώ να μην μ' αραθείς. Αγαπώ σε. Κι εγώ. Θυμάσαι τέλος γνωριστήκαμε πριν 3 μήνες. Ναι. Ήταν κοντό το φουγάρο μου. Τέλος πάντων, θα μου δείξετε το κοντό σας φουγάρο? Ναι, μου να σου δείξω. Το φουγάρο σας που ήταν κοντό και μετά μακρύ και μετά πάλι κοντό. Το παράμενο είναι σεξουαλική παρενόχληση. Καλά, μα να ντρέπεσαι τίποτε. Εγώ... Πειράσω σε όλα, σου. Εγάσεις το χρώμα σου. Πάλι καλά που δεν με παρεξήγησες. Δεν είμαι τέτοιου είδους γυναίκα. Άτε, πάμε να σου το δείξω. Το κοντό μου, το φουγάρο. Τι θυμάσαι να μου σου είπα περιφύες? Όχι. Ας σου θυμίσω εγώ. Ξέρω ότι θέλεις να με βοηθήσεις, γιατί συμπάθησες με. Και δεύτερον, δεν θέλεις την καλομή να πας στις κελές σου. Σωστά. Ναι. Αλλά δεν είσαι διαθετημένη να κάνεις τίποτε παράνομο. Σωστά. Έστω αν μου κλείσουν το μαχαζί. Και πάλι σωστά. Άρα. Μόλις απέκτησες το σεβασμό μου, κυρία Μελά. Έκαμες μου μεγάλη εντύπωση για την ημέρα. Ευχαριστώ. Η γυναίκα μου ήταν καπάτσα, δυναμική. Αλλά είχε μέσα δει την ψευκιά και το περιπέξιμο. Και? Εν ήταν εντάξει απέναντί μου. Με άλλες ιστορίες. Αν δεν γίνομαι αδιάκριτη, σε απάτησε? Ναι. Και τελειώσαμε την ίδια νύχτα. Εν άντεξα έτσι πράγμα. Ούτε εγώ. Δηλαδή εσύ είναι το γιατρό? Ναι. Σήμερα υπέγραψα τα χαρτιά του διαζυγίου μου. Γι' αυτό δεν είμαι καλά. Φέρε μια σαπάνια. Συγγνώμη. Έχει σαπάνια μέσα στο σπίτι? Φυσικά έχω. Έχω γαλλική ποικιλία σαρντονέ, έχω πινό. Όλα φέρε μια μοτζή μου γάμι που φωτά, πώς να το γιορτάζομαι. Μυρί, ειλικρινά δεν. Πέμου. Τι να σου πω. Εντάξει, Μυρί, πάω να φέρω τη σαπάνια. Εντάξει, Μυρί, πάω να φέρω τη σαμπάνια. Έτσι, μπρο. Και εγώ είμαι ευτυχισμένο, ρε. Συμπέθερε, Χρυσόστομε. Άτε, είπαμε. Είδα. Μόνο που... Πού? Έχω τον καμόν που μου συντηχάνει η Φρόσα. Ξαναείπαμε, ήταν συμπέθερε τούτα. Η Φρόσα λίγο ξεροκεφαλή, να της περάσει. Από πότε να περάσει? Σου είναι 10 χρόνια. Σιγά-σιγά. Θα πει κι άμα καλά, να είναι ευτυχισμένη και με διασημασία της Φρόσας. Μακάρι να μου συντηχάνε και εμένα. Ας έντσι 10 ώρες. Έτσι είναι αντροπή, μάνα μου. Μα ποιον πράγμα δεν είναι αντροπή, κυρία Μάρκο? Να σε εξαπολύσει η γυναίκα σου για να γκυνέζω. Όχι, συμπεθερά, δαμέ θα διαφωνήσω. Δηλαδή το γιο μου, Λεβέντης, είναι αντροπή της να φύγει έτσι άνθρωπο για να γκυνέζω. Μα ποιος σας είπε ότι Κρίστη με γκυνέζω? Έντερα τσάν είναι ο φίλος της, Θιβετινός. Θιβετιανός, λέμε. Μπορεί να μαύρο, συμπεθερά. Ένα μαύρο στο Θιβέτ.
Πού το ξέρεις, επίες. Ρε μαμά, είναι με πελάρι. Πούπα, Γιώργο μου, σαν να ζήσει δίκαιο η μαμά σου. Κι εγώ ήταν να μαραζώσω αν μου φέρναν οι κόρες μου Κινέζου. Για ο άντρος. Φανταστικές. Κύριε Λέησο, ποιος σας είπε ότι η Κρίστη ήταν με Κινέζο. Μα, συμπεθερά, οι Κινέζοι είναι μουσουλμάνοι. Όχι, συμπεθερά, οι Κινέζοι είναι βουδιστές. Πώς είναι η νύφη μου. Ναι, η νύφη σου δεν είναι βουδίστρια. Εντάξει, Γιώργο μου, κατάλαβα. Ενώ φίλος της ο Κινέζος βουδιστής. Συμπάθαμε, συγχύστηκα. Λοιπόν, εγώ παρετούμε. Εύκο. Πού πες καλέ, εν έρθει μα πάλι ο κάσο που γιάν είσαι. Α, τώρα όσο πρέπει να φύγω. Αμάνα μου συμπεθερά, έναν καλά ο Γιώργος σου. Ξέρω το συμπεθερά, επέλανε μου τον η αντίχριστη. Μα τελικά, εν μουσουλμάνα η νύφη σου. Ξέρω εγώ συμπεθερά, να θέμα μου να την πάρει. Εσίλια μίλια μακριά και πάλι βασανίζει μου το. Έλα στον παπά Λούκα. Την ευλογία του Θεού, Τέκνο μου. Μάσα, να τσαρκίζεις, παπά μου. Συγγνώμη, Τέκνο μου, αλλά έτυχε μου έναν επίγον περιστατικό. Τα απρόπτα του επαγγέλματος. Είναι τα περιστατικό. Έπρεπε να πάω να κοινωνήσω ένα έτοιμο θάνατο. Αλλά μόλις τον εκοινωνήσα, άνοιξαν τα μάτια του. Θαύμα. Πριν λίγο να τηλεφώνησε μου η δισέγκονη του ότι εσηκώθηκε και ζήτησε συμφωνία και καμιά γκούνα μη πέντους ακούεις. Δικός μας τούτος. Ρε μου παπάλουγα, αν τύχηκα να μπορώ να και κοινωνήσω, γίνεται να με κοινωνήσεις με συμφωνία. Γίνεται, καλό γίνεται. Εν ευλοήσω τη συμφωνία αντί στο κρασί. Πάει μέσα, πάει μέσα. Άτε, κανείς να συζητούμε για τα λάθη των άλλων. Λάθη των άλλων. Μα είναι δυνατόν ένας άντρας να πατήσει μια γυναίκα σαν εσένα. Κι όμως είναι δυνατόν. Ξέρεις, το σκέφτομαι συνέχεια. Τι έκανα λάθος. Δεν το κάνεις το πράγμα. Έκανα το ζωό. Να σκέφτεσαι τις ενοχές, είναι τα λάθη έκαμες. Παρόλο που πιστεύω για να χωρίσει ένα ζευκάρι φταίνεις κι ο. Εντάξει, μπορεί να μην φταίνεις κι ο 50-50, μπορεί ένας 90, ο άλλος 10, αλλά φταίνεις κι ο. Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Όμως, ό,τι για σου κάμενο άλλος, όποιος σου φταίει, δεν έχεις το δικαίωμα ούτε να τον πουλήσεις ούτε να τον προδώσεις. Στο κάτω-κάτω να ερωτεύτηκε άλλη, έπρεπε να έρθει να σου το πει. Κι εγώ αυτό λέω. Πάμε έναν περίπατο να πιούμε ένα ποτό. Πότε? Τώρα. Μπορεί να μας δει κάποιος. Και φοβάσαι να σε δει κάποιος μαζί μου. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν θέλω να με δουν με κάποιο ξένον άντρα. Σε παρακαλώ, σεβάσου το αυτό. Νιώθω άβολα. Εξάλλου. Δεν ξέρω. Για κάποιον παραξένο λόγο νιώθω όμορφα πεις εδώ. Έστω και αν βρεθήκε τυχαία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις δάμε. Άσε, ήμουν στη μάμα μου και σηκώθηκα τζόφι. Άρκεψε μπάλε. Ναι. Μα εσύ τι κάνεις έτσι ώρα στο ατελείο. Προσπαθώ να τελειώσω ένα σχέδιο, αλλά δεν έχω έμπνευση, είναι κόλλησα. Θέλεις να πάμε μια βόλτα για έναν ποτό. Όχι, εντάξει. Βασικά ήρθα να πιάω τα statement της τράπεζας σας. Ξέρεις, αύριο έχω συνάντηση πρωί-πρωί για το όριο της εταιρείας. Φοάζε. Τι πράγμα, τη συνάντηση με την τράπεζα. Εμένα. Γι' αυτό ναι, θέλεις να πάμε για ποτό. Όχι ρε, Λουσί. Δεν μπορεί να λες τώρα. Πώς σου ήρθε. Επειδή την τελευταία φορά που πήγαμε για ποτό. Λουσί, σε παρακαλώ. Συζητήσαμε τα τούτα. Ξέχασε το, τσίνο που έγινε. Ναι, εσύ μπορεί να το ξεχάσεις, εγώ όμως όχι. Έμπαιρνα μέρα που να με σκεφτώ τσίνη τη νύχτα. Λουσί, ήταν λάθος. Απλά ξέχασε το. Κύριε ο Θεός ημών, ότι είναι ξεθνών προμνηστευσάμενος εκκλησίαν Παρθένων Αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρατα αυτά και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους του τούτους εν ειρήνη και ομονία. Σίγαρ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι. Αμήν. Αραμονίζω το δούλος του Θεού Ανδρέας, την δούλη του Θεού Σαβούλαν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να ζήσετε, παιδιά μου. Thank you. Thank you. Σκηνή 1-32, take 2-1. Εφρόσα, τα δώρουμε. Με τα λύπη του, Πρίτανη,
Που ήλθα! Τι αν το λες, σήμερα καρτέλα να έρθει ο Μαχμάτ. Μαχμού. Ο Μιλανό. Μοχάμετ. Μοχάμετ. Μελά ξέρα τα αγαπήνεις το ποτάκι σου. Σι. Βόηθα γιες τσέγκια και έχω τσέγκιαν με άλλη και γλίτως μου το γιου.